πράγματι πολλά και δεν θα πάω στα μεγάλα, θα πάμε σε αυτά που είναι στην καθημερινότητα. Τι έχουμε κάνει εμείς? Εμείς περάσαμε ένα χρόνο μιας πολύ μεγάλης δυσκολίας. Capital controls, η πόλη, βεβαίως η χώρα και η πόλη, έξω ή μέσα στο ευρώ, δημοπρασίες τους οποίους δεν ερχόταν εργολάβοι για να αναλάβουν έργα. Πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος που εξαιτίας της κρίσης κάναμε λίγα πράγματα, γιατί δεν γινόταν να κάνουμε περισσότερα. Χρειάζεται όλος ο μηχανισμός αυτός που κινείται γύρω από το Δήμο, δεν τον παράγει το έργο ο ίδιος ο Δήμαρχος, δεν έχω κανένα μαγικό ραβδάκι να πω ότι εδώ ασφαλτιστρώστε τον τάδε δρόμο και να γίνεται αυτόματα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ξεπεράστηκε. Εμείς τι κάναμε, αξιοποιήσαμε όλον αυτό το χρόνο προκειμένου να προχωρήσουμε σε ιεράρχηση των προβλημάτων, σε μελέτες σημαντικές που έχουμε κάνει και να έχουν αρχίσει από την αρχή της χρονιάς, από την 1η-1η του 2016, να βγαίνουν οι εργολαβίες μία μετά την άλλη. Εξελίσσονται αυτή τη στιγμή εργολαβίες πεζοδρομίων, εργολαβίες ασφαλτοστρώσεων, εργολαβίες ηλεκτροφωτισμού. Ξαναβγαίνουν στις 28 του Ιούνιου άλλες τόσες. Μιλάμε για 500, για 500.000 και στην υπόθεση αυτή. Αυτό αμέσως, μέσα σε 1-2 χρόνια θα δείξει. Αν μέσα σε αυτό βάλω και τη δουλειά που κάνει η ΔΕΙΑΛ στις συνοικίες που σας είπα, η υπηρεσία μου εμένα μου λέει κάτι, ότι Δήμαρχε, αν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο που έχεις αποφασίσει να πάμε, μέσα στη θητεία, στο ζήτημα της οδοποιίας, τουλάχιστον η πόλη θα είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι ήταν. Αυτό κάνουμε, κύριε Κολάτου. Εγώ αυτό που ζητώ είναι μια υπομονή από τους συμπολίτες μας στα πολύ μεγάλα προβλήματα και πολλά που υπάρχουν. Χρειάζεται μια δουλειά κάποιων ετών, πάντα με την ιεράρχηση, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα το κάνουμε. Ωραία. Θα το πράξουμε, είναι η υπόσχεσή μας και έχουμε τις δυνατότητες να το κάνουμε.